Είναι μια όμορφη, απολαυστική, λαχταριστή τρίτη. Είναι η τρίλεπτη τρίτη. Welcome back! Φίλοι μου, φίλες μου, έχουμε επιστρέψει πίσω στη Θεσσαλονίκη, πίσω στην πραγματικότητα. Ετοιμαστείτε και προσδεθείτε. Ένα καινούριο ταξίδι μόλις ξεκινάει. Καινούρια σεζόν! Αρχίζουμε μία καινούρια τρίλεπτη τρίτη τώρα αμέσως! Λοιπόν φίλοι μου, τέρμα τα ψέματα, τελειώσαν οι διακοπές. Εύχομαι να διασκεδάσατε, όχι σε κλαμπ, καθιστή, με μάσκες, αντιβακτηριακά, αντισηπτικά, χλωρίνες. Ήταν ένα περίεργο καλοκαίρι, είναι η αλήθεια. Και πιστεύω καθένας το έζησε με τον δικό του μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο. Διακοπές φέτος, λίγες, σύντομες, περιεκτικές, οικογενειακές. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία στη Σκιάθο και να στείλω τα φιλιά μου στις κουκουναριές, τα παιδιά εκεί, στις ξαπλώστρες. Να στείλω επίσης τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στο Βετζινάδικο, στον Βόλο, ξέρεις ποιος είσαι φίλε μου. Γενικότερα αυτό που μου έκανε εντύπωση φέτος ήταν το πόσοι από εσάς, παγάσιδες, βλέπετε το κανάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείτε τα βιντεάκια μου και σας υπόσχομαι ότι η φετινή χρονιά θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς, αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, για να είμαστε γεροί αυτό το χειμώνα και να κάνουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, για όσους δεν γνωριζόμαστε, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και είμαι tattoo artist στο Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά tattoo studio σε όλη την Ελλάδα. Μαζί σας ξανά για μια καινούρια απολαυστική φρέσκια σεζόν με την εκπομπή Τρίλεπτη Τρίτη, την εκπομπή που απαντά στις δικές σας ερωτήσεις για τα τατουατζίδικα θέματα και συνήθως, όπως όλοι γνωρίζετε, απαντάμε μέσα σε 3 λεπτά. Επειδή όμως από την περσινή σεζόν έχουν μείνει πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, σκέφτηκα πως ίσως θα ήταν καλή περίπτωση να ξεκινήσουμε από εκεί που τελειώσαμε. Έχω λάβει πάρα πολλές ερωτήσεις από εσάς, άλλες είναι λίγο προσωπικού χαρακτήρα, άλλες είναι τατουατζίδι της φύσεως, οπότε σκέφτηκα σήμερα να κάνουμε ένα γρήγορο ποτπουρί και να δώσω απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα που έλαβα εδώ στο YouTube ή στο προφίλ μου στο Instagram και στο Facebook. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν μια καινούρια σεζόν, βάζοντας 3 λεπτά στο χρονόμετρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και φύγαμε. Έλα, focus, focus! Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορούμε. Ξεκινώντας, έτοιμοι, 1, 2, 3, πάμε! Πρώτη ερώτηση. Χρήστο, εσύ έχεις τατουάζ? Όχι, δεν με αφήνει η μαμά μου. Τι έχει πάθει το μάτι σου? Το έχουμε απαντήσει σε προηγούμενο βίντεο, δες εδώ την περιγραφή. Πότε ξεκίνησες να χτυπάς τατουάζ? Ξεκίνησα τα τατουάζ στην Ουκρανία, στην Σμυρνόθκια, το 2000 π.Χ. Λοιπόν, ξεκίνησα το 2013 εδώ στο Νίκο Tattoo Crew και αν και στην αρχή ήταν part-time η κατάσταση, πλέον είναι full-time δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, σκλάβος εδώ στο στούντιο για να εξυπηρετήσω όλους εσάς που θέλετε να κάνετε όμορφα τατουάζ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου στυλ? Λοιπόν,
Το αγαπημένο μου στυλ θα έλεγα ότι είναι το new school και μάλιστα έχω κάνει σχετικό βιντεάκι το οποίο αναλύω τα διαφορετικά στυλ του τατουάζ που μπορείτε να παρακολουθήσετε λίγο εδώ πιο πάνω, θα βάλω και ένα link. Ωστόσο κάνω πάρα πολλά ρεαλιστικά σχέδια, άλλοι το λένε και 3D αλλά δεν είναι σωστό. Αλλά πάση περιπτώσει είναι ρεαλισμός, όλα θα κάνω μωρέ, όλα θα κάνω. Ναι, και blackwork κάνω και γραμμικά κάνω, τα ράτσες καθαρίζω, υπόγεια συγυρίζω, τα πάντα. Αλλά το αγαπημένο μου, ναι, new school. New school με δόση από νέο traditional. Σπούδασες κάπου για να γίνεις tattoo artist? Όχι, δεν σπούδασα κάπου για να γίνω tattoo artist και δεν νομίζω ότι υπάρχουν σχολές αξιόπιστες οι οποίες μπορούν να σου διδάξουν αυτή την τέχνη. Αυτή η τέχνη είναι κάτι που την κάνεις hands-on, θα έλεγα. Δηλαδή, μαθαίνεις σε κάποιο στούντιο, πλάι σε κάποιον μέντορα, ο οποίος σε καθοδηγεί και βήμα-βήμα εξελίσσεις αυτή την τέχνη. Εγώ σπούδασα στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, ζωγράφος δηλαδή. Αυτό είναι το βασικό μου επάγγελμα. Έπρεπε σε κάποια στιγμή της ζωής μου να αποφασίσω τι θέλω να κάνω. Ασχολήθηκα με γραφιστικές τέχνες πάρα πολλά χρόνια, ωστόσο κατάλαβα ότι ενώ μου αρέσει η γραφιστική γενικότερα, γι' αυτό κάνω και αυτά τα βιντεάκια τα οποία έχουν πάρα πολύ μοντάζ μέσα που γουστάρω πάρα πολύ, ωστόσο έπρεπε να βρω κάτι το οποίο είναι κοντά στην ζωγραφική και το τατουάζ με καλύπτει πλήρως. Δηλαδή έχεις από τη μία πλευρά το δημιουργικό κομμάτι της ζωγραφικής, σχεδιάζεις και το τεχνικό κομμάτι στο οποίο εκτελείς το τατουάζ με τα διάφορα εργαλεία. Επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το πιο περίεργο τατουάζ που έχεις κάνει? Γενικότερα πιστεύω ότι τα τατουάζ εκφράζουν τον καθένα μας ξεχωριστά και διαφορετικά, οπότε δεν μπορώ να κρίνω τι είναι περίεργο ή τι μου φαίνεται εμένα περίεργο, γιατί στον άλλον μπορεί να φαίνεται κάτι πάρα πολύ normal και να τον εκφράζει. Ωστόσο, θα έλεγα ένα περίεργο παράδειγμα είναι μία φορά ένας πελάτης μου ζήτησε να του σχεδιάσω ένα τατουάζ, το οποίο ουσιαστικά ήταν ένας αρχαιοελληνικός αμφορέας που περιτριγυριζόταν από barbed wire και από μέσα, ο οποίος ήταν σπασμένο και από μέσα έβγαινε ένα κεφάλι γουρουνιού. Ναι, μπορεί αυτό το σχέδιο να φαντάζει περίεργο και ιδιαίτερο. Αλλά ξέρεις τι, ότι όταν σχεδιάζεις κάτι το οποίο έχει ετερόκλητα στοιχεία, εκεί μπορείς να εκφράσεις και την δημιουργικότητά σου πάρα πολύ ωραία. Οπότε αυτά τα περίεργα πολύ τα γουστάρω. Επόμενη ερώτηση. Τι μηχανάκι χρησιμοποιείς? Λοιπόν, εγώ είμαι λάτρης των γερμανικών εργαλείων. Αυτό εδώ είναι το μηχανάκι μου, είναι της Cheyenne. Έχω και δεύτερο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μηχανάκι γιατί μου θυμίζει στυλό. Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έχω συνηθίσει με πινέλο, με μολύβι κτλ. Με βολεύει απίστευτα. Είναι ρότορας. Δεν λειτουργεί με ποινία όπως τα κλασικά μηχανάκια τατουάζ που κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Είναι αθόρυβο. Βολεύει και στη λαβή και στον θόρυβό του. Δεν σου ζαλίζει το αυτί. Και μπορώ έτσι να... θα κάνω ωραία τατουάζ. Γιατί η τρίλεπτη τρίτη δεν είναι ποτέ τρίλεπτη. Ρε παιδιά, λοιπόν, γνώσεις είναι αυτές. Τώρα καθίσουμε να συζητάμε γιατί η τρίλεπτη τρίτη λέγεται τρίλεπτη τρίτη και δεν είναι τρία λεπτά ποτέ. Έτσι, για το γάμο. Από χρόνο πώς πάμε? Σοβαρά. Σου έχει τύχει ποτέ πελάτης να μην σε πληρώσει μετά το τατουάζ? Όχι, δεν έχει τύχει ποτέ πελάτης να μην με πληρώσει στο τέλος, γιατί να σου πω την αλήθεια, θα το πλήρωνε πάρα πολύ ακριβά. Έχει λιποθυμήσει ποτέ κανείς την ώρα του τατουάζ? Ναι, μια φορά πήγε να λιποθυμήσει ένας πελάτης και καθώς έπεφτε, τον έπιασαν τα νεύρα. Πόσες φορές έχεις κάνει το σύμβολο του απείρου? Άπειρες. Αν δεν ήσουν τατουατζής, τι επάγγελμα θα έκανες? Λοιπόν, αν είχα έναν γεμάτο τραπεζικό λογαριασμό, σίγουρα θα έκανα το επάγγελμα που σπούδασα, δηλαδή ζωγράφος. Θα ξυπνούσα το πρωί με την τσίπλα στο μάτι, με το ποξεράκι μου, τον καφέ μου και θα ζωγράφιζα μέχρι το βράδυ. Τι ωραία θα ήταν, τι ωραία. Πόσες φορές σου έβγαλε... Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή, έλεος, να μην απαντήσουμε σε μερικές ερωτήσεις. Ξέρω, okay, εντάξει, τι να κάνουμε. Πόσες φορές σου έβγαλε... Hey! Ας θα απαντήσω αυτή την ερώτηση τουλάχιστον. Πώς... Πάρει ο λύκος να πάρει. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή τρίλεπτη τρίτη. Αν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ,
η κουλτούρα τους και η τεχνοτοπία τους και το lifestyle των τατουάζ. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι και πάτα και ένα like, γιατί πάντα το γουστάρουμε. Και αν έχεις κάποια δική σου ερώτηση, ας την εδώ πιο κάτω στα σχόλια. Θα χαρώ πάρα πολύ να τη διαβάσω και γιατί όχι, ίσως την απαντήσουμε σε ένα καινούριο βιντεάκι. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής τρίλε της Τρίτης. Είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης. Καλή σεζόν να έχουμε και τα λέμε σύντομα σε ένα ολοκένουριο, ολόφρεσκο επεισόδιο της τρίλε της Τρίτης. Φιλάκια. Ναι, μια ερώτηση να κάνω. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα? Όχι, δεν είναι σπόνσορες της εκπομπής. Ακόμα.